Ο Υπουργός για δεύτερη μέρα συνεχόμενη αρνείται να δεχτεί τους εκπροσώπους τόσο των ασφαλιστικών ταμείων όσο και του ΟΑΕΔ, μη έχοντας κάτι λέει να πει. Εδώ αυτή τη στιγμή όλο το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε αναβρασμό και το Υπουργείο Εργασίας παραμένει ερμητικά κλειστό, φυλασσόμενο από τα ΜΑΤ. Γιατί η κατάσταση των ταμείων, η οικονομική, τόσο και η λειτουργική, είναι αποτυπωμένη και δεν αμφισβητείται από κανέναν. Θα εξαθλειωθούν τόσο οι συνταξιούχοι, τόσο όσο οι ασφαλισμένοι, αλλά και στο κομμάτι των εργαζόμενων. Αυτή τη στιγμή με τις απολύσεις υπάρχει πλήρη αποδιοργάνωση. Αύριο εργασία έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι είναι σε καλπάζουσα μορφή. Έχουμε πει ότι κάθε μονάδα ανασφάλισης εργασίας κοστίζει στο σύστημα 250 εκατομμύρια ετησίως.